διεργασιών αλλά και κραδασμών συνέχεια στο ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε να συναντήσουμε το Χρήστο Τσίγουρη. Να δούμε, Χρήστο, τι περιμένουμε να δούμε αύριο και αν υπάρχει και περίπτωση για νέα έκπληξη συνοδεία των απαραίτητων, των απαιτούμενων 30 υπογραφών. Να ξεκινήσουμε από το τελευταίο, Ματίνα. Θεωρητικά πάντα υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Πόσο μάλλον όταν έχουμε μόλις πριν από λίγες μέρες μια ευνηδιαστική παρουσίαση, υποβολή υποψηφιότητας και αστραπιαία εκστρατεία από τον κύριο Κασελάκη. Συνεπώς, από την ώρα που η προθεσμία εκπνέει αύριο, το μόνο που χρειάζεται είναι η πολιτική βούληση του προσώπου θα θέλει να είναι υποψήφιος και οι 30 απογραφές. Πολλοί βέβαια που γνωρίζουν τις συζητήσεις δεν δίνουν αρκετές πιθανότητες σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Ενδεχομένως λοιπόν αύριο να έχουμε εκπλήξεις σαν και αυτή που περιέγραψες, αλλά και άλλου είδους εκπλήξεις. Αν για παράδειγμα η μόνη ως τώρα υποψηφιότητα που δεν είναι μέλος της πολιτικής γραμματείας, ο κύριος Κασελάκης για παράδειγμα, δεν καταφέρει να συγκεντρώσει τις 30 υπογραφές, τι θα γίνει? Εκεί μοιάζει οι απόψεις να διείστανται, καθώς υπάρχει αυτή η απόφαση της γραμματείας για την προϋπόθεση των 30 υπογραφών. Από εκεί και πέρα, να πούμε ότι με αλφαβητική σειρά θα μιλήσουν αύριο οι υποψήφοι. Θα υποβάλουν τις υποψηφιότητές τους στο Προεδρείο και ακολούθως θα λάβουν το λόγο. Θα παρουσιάσουν στο χρόνο που θα έχουν στη διάθεσή τους την προγραμματική τους πρόταση και θα είναι η πρώτη φορά που και οι πέντε μαζί θα πούν από το ίδιο βήμα πώς οραματίζονται το ΣΥΡΙΖΑ της επόμενης μέρας και προς ποια κατεύθυνση πρέπει να κινηθεί. Να πούμε ότι παραμένει στον αέρα το debate, καθώς η τελευταία επίσημη τοποθέτηση δημόσια του Ευκλήδη Τσακαλώτου δείχνει να μην προχωρά στην αποδοχή μιας τέτοιας πρότασης, διαφωνώντας με τους όρους που έχουμε δει να γίνονται τα debate το τελευταίο διάστημα, τελευταίες εκλογές στην Ελλάδα. Ενώ σήμερα ο κύριος Τσακαλώτος θα παρουσιάσει τις αλλαγές που θέλει να κάνει στο κόμμα αν εκλέγει πρόεδρος, και την Κυριακή θα έχουμε αυτή τη συζήτηση στον Πειραιά της Νομαρχιακής Επιτροπής με τη συμμετοχή και πάλι όλων των υποψηφίων.